In Business News. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το συνέδριο Startup and Entrepreneurship. Περισσότεροι από 300 ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν το συνέδριο, λαμβάνοντας χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για τη δημιουργία ενός πετυχημένου startup. Επιχειρηματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων και αναγνωρισμένοι manager από διάφορους τομείς της αγοράς μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και συνέβαλαν στο να έρθει το ακροατήριο ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της δικής του ιδέας. Startups succeed in different ways and at different paces, but I think there are a set of common characteristics that probably, you know, are the key traits that a startup that wants to scale and turn into a big profitable company need to follow. So the first one is about being disruptive, actually going in and taking on an established market. You know, Yozma is was a government company once. And now it's a private company. So there are two phases for this success. As a government company, Yozma created funds. We were a fund of funds. And we helped the funds by joining foreign investor together with local investor to create new funds. All these funds were very successful because of the experience of the foreign investors. Ανάμεσα στους ομιλητές και ο Υφυπουργός παρά το Προέδρο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος ανέλησε τη στρατηγική της κυβέρνησης και τα κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ήταν μέχρι τώρα ουσιαστικά ορφανή πολιτικά. Είναι γι' αυτό το λόγο που και ως κυβέρνηση έχουμε καταθέσει στη Βουλή και βρίσκεται στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το Υφυπουργείο Ανάπτυξης και, Ανταγωνιστικότητας, που θα καλύπτει αυτούς τους μέχρι τώρα ορφανούς τομείς που υποφέραν από γραφειοκρατία, υποφέραν από έλλειψη μιας συνεκτικής και ολιστικής πολιτικής, ούτως ώστε να γυρίσουμε και εμείς σελίδα. Το συνέδριο παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου. Η Τράπεζα Κύπρου βοηθά την επιχειρηματικότητα και τα startups με τον παραδοσιακό αλλά και με μη παραδοσιακό τρόπο. Παραδοσιακός τρόπος είναι φυσικά οι δανειοδοτήσεις. Δανειοδοτούμε κάθε χρόνο όλων και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, μέσω των προγραμμάτων του EIP, με ευρωπαϊκά προγράμματα δηλαδή, παρέχουμε φτηνή χρηματοδότηση σε εταιρείες. Μιλούμε για κάτω του 3% σήμερα μέσω του SAIPEF προγράμματος ή του ETEP. Έχουμε να δώσουμε 500 εκατομμύρια σε εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια, μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες. Χορηγοί ΣΥΤΑ, GAP Βασιλόπουλος Group και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η ΣΥΤΑ τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και τα μηνύματα της αγοράς και της κοινωνίας, έχει αποφασίσει ότι ο πυλώνας καινοτομίας επιχειρηματικότητας είναι στρατηγική επιλογή και αυτόν έχουμε εντάξει προγράμματα ενδοεπιχειρηματικότητας, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους του οργανισμού να μετατραπούν σε επιχειρηματίες. Ένα startup μπορεί να πουλάει τα ίδια πράγματα με μια εφιστάμενη μεγάλη εταιρεία, αλλά λόγω του ότι έχει χτίσει μια καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα, τότε μπορεί στο μέλλον να είναι πολύ better off σαν εταιρεία από κάποιον μεγάλο υφιστάμενο.